Λοιπόν, κύριε Ζάρου, το ανώτατο δικαστήριο σήμερα έλαβε μία απόφαση, η οποία φαντάζομαι ότι σας αφήνει ικανοποιημένη, έτσι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έχει εγκριθεί το ένταλμα σερτιοράρι, δηλαδή ακύρωση του εντάλματος έρευνας για το σπίτι μου. Κάτι για το οποίο είχα κάνει αίτηση μέσω των νομικών μου συμβούλων. Θέλετε να αναφερθείτε στη συγκεκριμένη έρευνα η οποία διεξήχθη στην οικία σας, δηλαδή τα γεγονότα εκείνης της νύχτας. Ήταν πρωί κατά ακρίβεια, 10:30 το πρωί, και χτύπησε η πόρτα, μπήκαν μέσα 3 αστυνομικοί, μία κοπέλα και 2 άντρες, και μου είπαν ότι έχουν ένταλμα έρευνας για το σπίτι μου. Καταλαβαίνεις, εγώ είχα βρεθεί προεκπλήξεως, δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, και όταν ρώτησα για ποιο σκοπό, μου είπαν για ηλεκτρονικό έγκλημα. Και ρώτησα να μου εξηγήσουν, με ρώτησαν αν έχω Twitter account και τους είπα έχω. Με ρώτησαν ποιον, τους είπα με το όνομα μου. Εγώ με το όνομα μου γράφω, δεν είμαι ανώνυμο Twitter account, παρόλο που συνηθίζεται από ό,τι ξέρω στο Twitter. Και με ρώτησαν για το parody account, το Lady Milly Kardashian, Duchess of Yolu, το οποίο αναφέρεται ως parody account. Τους είπα ότι το γνωρίζω το account, αλλά δεν είναι δικό μου. Mm-hmm. Στη συνέχεια με ρώτησαν εάν ξέρω ποιο είναι. Είπα δεν ξέρω. Και κατήσχισαν όλα τα προσωπικά ηλεκτρονικά μου αντικείμενα από τηλέφωνα μέχρι και σπασμένες συσκευές που υπήρχαν στο σπίτι. Έκαναν έρευνα σε όλο το σπίτι, σε όλα τα δωμάτια. Πήραν τα τάπλετ των παιδιών, τα λάπτοπ τους και μου ζήτησαν να πάω μετά στο αστυνομικό τμήμα για να δώσω κατάθεση. Όντως επεστράφηκαν τα τεκμήρια την αμέσως επόμενη ημέρα, όπως είναι και η θέση της αστυνομίας? Ναι, επεστράφησαν την αμέσως επόμενη ημέρα. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο γεγονός ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης, η κυρία Έμιλι Γιολίτη, απέσυρε το παράπονο που υπέβαλε σε σχέση με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, πώς το σχολιάζετε? Να σας πω την αλήθεια, θα πω ότι δεν με αφορά αν απέσυρε ή όχι το όχι παράπονο, διότι με απαράπονο δεν πάει η αστυνομία στο σπίτι του κόσμου, δεν βγάζει ένταλμα στις 23 του Δεκέμβρη και να πάει να ενοχλήσει μια μητέρα με τα παιδιά της εν την περίοδο των γιορτών, των χριστουγεννιάτικων γιορτών και επί περίοδου COVID, που είναι το σπίτι μας, ήταν το άσυλο μας όλους, έτσι. Ήταν το καταφύγιο μας. Να έρθει η αστυνομία μέσα στο σπίτι δεν έρχεται καθόλου για έναν απλό παράπονο. Ήταν καταγγελία γραπτή από τον Υπουργό και αυτόν οφείλει να αναγνωριστεί. Τώρα, το άλλο account δεν με αφορά προσωπικά εμένα. Εγώ ξέρω ότι εισέβαλε η αστυνομία στο σπίτι μου μετά από καταγγελία της Υπουργού για κάτι με το οποίο δεν είχα σχέση. Και ακόμη δεν έχει απολογηθεί κανείς και δεν έχει διευκρινιστεί ούτε από την αστυνομία ούτε από την ίδια την Υπουργό ότι τόσοντα στοιχεία για τα οποία στοιχεία δεν υπήρχαν για να έρθουν εδώ. Γιατί το ηλεκτρονικό έγκλημα εντοπίζει τη διεύθυνση μέσω IP address και έχουν εντοπίσει διευθύνσεις, λογαριασμούς κλπ. Στην Αφρική, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, σε όλο τον κόσμο. Και πολύ καλά ήξεραν ότι σε ένα σπίτι στη Λάρνακα δεν είναι το parody account. Παρ' όλα αυτά είχαν το θράσος να με ενοχλήσουν και να μπουν μέσα στο σπίτι μου κατάσχοντας όλα τα αντικείμενα μου. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω, πολύ λίγο με ενδιαφέρει εμένα αν έχει αποσύρει ή όχι την καταγγελία ή το λεγόμενο παραπονάκι, το οποίο, ας πούμε, στο τέλος είπε η αστυνομία ότι το ανέλαβε αυτεπάγγελτα, αλλά μετά ήρθαν και αυτό αναιρεθήκαν και είπαν ότι όχι, είχαμε γραπτεί την καταγγελία. Και το ένταλμα λέει πάνω ότι ήρθαν εδώ επειδή δηλώνω ακτιβίστρια και επειδή κρίνω την πολιτική ζωή του τόπου. Και ρωτώ, ποιος ενεργός πολίτης δηλαδή δεν το κάνει αυτό στις μέρες μας? Δίνει την άδεια στον οποιονδήποτε να μπει μέσα στο σπίτι σου με ένταλμα για ποινική έρευνα, το οποίο πράγμα, επειδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει, έναν ένταλμα ποινική έρευνας τιμωρείται με ποινή φυλάκιση πάνω από 5 χρόνια. Έτσι.
Άρα, ακόμα και τον ίδιο χτίτη του, παρότι να είχαν, πάλι δεν θα μπορούσαν να κινηθούν με ποινικό ένταλμα εναντίον του. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο θέμα της απόφασης του ανωτάτου του δικαστηρίου, από εκεί και πέρα, ποιες είναι οι δικές σας ενέργειες, τι προγραμματίζετε να κάνετε από εδώ και μπρος? Εγώ και οι νομικοί μου σύμβουλοι, σαφέστατα, θα κινηθούμε νομικά εναντίον της δημοκρατίας για αποζημιώσεις. Και δε, το θέμα είναι να ξέρουν ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες και ότι οι πολίτες δεν είμαστε έρμεο στα χέρια κανενός. Η δημοκρατία προϋποθέτει κάποια πράγματα τα οποία ο κάθε ένας πρέπει να ξέρει και να νιώθει ασφαλής ότι μπορεί να λειτουργεί σαν άτομο μέσα σε μια κοινωνία, έχοντας πάντα γνώμονα το καλό της κοινωνίας, το καλό των παιδιών του. Θα προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με την Υπουργό Δικαιοσύνης ή με οποιον? Εγώ γιατί να επικοινωνήσω? Δεν έχω κανέναν λόγο, ούτε προσωπικό, ούτε άλλο, να επικοινωνήσω με την Υπουργό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έγραψα έναν άρθρο τότε, αρχές του Νοεμβρίου, για την άποψη μου όσον αφορά το γεγονός ότι ένας από τους υπουργούς της κυβερνήσεως κινείται νομικά εναντίον πολίτη. Πέραν αυτού όμως, ούτε τη γνωρίζω προσωπικά την κοπέλα, ούτε έχω κάτι μαζί της. Αναμένεται όμως μια απολογία από την ίδια, έτσι? Κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να πω ότι πλέον με αφορά. Μια απολογία εξαρτάται από το ήθος, την ηθική και τις αρχές που έχει ο καθένας. Δηλαδή, όταν στέλνεις την αστυνομία στο σπίτι κάποιου, γνωρίζοντας ότι δεν έπρεπε ευθύς εξ αρχής να είναι εκεί η αστυνομία, πιστεύω ότι μια απολογία θα έπρεπε να έρθει, να χρησιμοποιήσω τον όρο της αστυνομίας, αυτεπάγγελτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.